την Κυριακή το βράδυ θα μας περιμένει εμάς ένα μεγάλο αποτέλεσμα και κάποιους δυσάρεστες εκπλήξεις. Το ποτάμι, όπως έλεγε ο ίμνηστος γεννήτωρος ιδρυτής μας ο Ανδρέας Παπανδρέου, δεν γυρίζει πίσω. Το είδαμε στην Ιαννή, το είδαμε στην Πελοπίδα, το βλέπουμε σήμερα στα Σέρβια. Θέλω όμως να σταθώ πιο πολύ, αφού πρώτα από ένα μεγάλο ευχαριστώ από όλους μας και δικό μου προσωπικά και για το αποτέλεσμα, στο οποίο υπήρξαν πρωτοπόρα τα Σέρβια, σε όλο τον νομό, όπως ήταν πάντα πρωτοπόρα, και με σημάδια σοβαρά πρωτιάς από την Ιαννή μέχρι τον Τουρμενικό και τον Άργυρο, όπως το 1974, έδωσε σημάδια η προηγούμενη αναμέτρηση. Αφού λοιπόν, αυτό θέλω να σας πω και εδώ στα Σέρβια, ότι λέμε παντού. Είπα, θα το έλεγε ο Λουκάς, αλλά το άφησε φαίνεται για μένα. Αυτό που είδατε σήμερα, που βλέπετε σήμερα, δεν είναι μία... δεν έχει κανένας καταναγκασμός που να εμφανιστούμε όλοι μαζί εδώ πέρα. Η Νομαρχιακή μας Επιτροπή, η Όλγα του Πολιτικού Συμβούλου και η ΕΕ, την Κεντρική Επιτροπή, όλη η Νομαρχιακή Επικεφαλής Γραμματέα και όλο μας το ψηφοδέλτιο και οι έξι υποψήφοι και πολλά άλλα στελέχη, έχουμε από τις 22 Μαΐου σαρώσει όλο τον νομό όλοι μαζί. Δίνουν αγώνα όλοι μαζί χέρι-χέρι για να σηκώσουν όλη την μεγάλη δημοκρατική παράταση και να μαζί με αυτή να σηκώσουν όλη την χώρα. Ένα νέο είδος εκπέμπουμε, φίλες και φίλοι. Και εμείς ακόμα στο μαζό που πρέπει να πω, ποτέ να μην το ξεχάσουμε. Θυμίζει κάτι από την άδρα των μεγάλων προσδοκιών. Όλο αυτό το κλίμα που ζούμε. Όλο αυτό το κλίμα ενότητας και συλλογικότητας που εκπέμπουμε. Έτσι δώσαμε για τον αγώνα μέχρι 22 Μαΐου και έτσι δίνουμε 25 Ιουνίου. Δεν μας χωρίζει τίποτα, μας ενώνει μόνο η πίστη μας στη δημοκρατική παράταξη και στις δυνατότητες της πατρίδας και ειδικότερα βέβαια και φυσικά και του τόπου μας. Έτσι λοιπόν που σας είπα, δεν είναι εξαίρεση αυτό που βλέπετε, είναι κανόνας. Και έτσι θα συνεχίσουμε και από τις 26 Ιουνίου και μετά, θα είμαστε δίπλα σας. Δεν πρόκειται να απογοητεύσουμε κανέναν. Έχουμε πλήρη συνέστηση του φορτίου που κουβαλάμε. Πάθαμε και μάθαμε, αν θέλετε, από όσα προηγήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Και είμαστε εδώ με μια ανανεωμένη ηγεσία και με ένα κορμό μικρό αριθμητικά σε σχέση με το παρελθόν Έλληνων στελεχών, που είμαστε όλοι σαν ένας άνθρωπος δίπλα στον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη, για να κάνουμε το νέο Πασόκ και να δώσουμε στην Ελλάδα το άγριο την προσφυγή της αξίας. Η εντολή που είχαμε, φίλες και φίλοι, στις εκλογές ήταν πολύ καθαρή για μας, στις εκλογές 21 Μαΐου. Ήταν καθαρή εντολή. Βάλτε μπρος, να αξιόπιστε και στιβαρή αντιπολίτευση. Αυτό μας είπαν οι πολίτες. Γιατί μην κουράζεστε να ερμηνεύσετε το αποτέλεσμα του 40-20. Είναι η μεγάλη αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ. Χορηγό τον λέει συχνά ο πρόεδρος μας και δεν έχει άδικο της Νέας Δημοκρατίας. Ποια κυβέρνηση πήρε 40%? Σε ποια κατάσταση παρέδωσε, τι κακό χάρη παρέδωσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Να πούμε για τον τόπο μας, προσθέτουν σε αυτά που μόλις είπε ο Λουκάς. Έχουμε εδώ τον Αλέκο, ξέρα τον πρόεδρο, διευθυντή του Κέντρου Υγείας. Πού να μείνει γιατρός στα αγροτικά ιατρία και στα κέντρα υγείας, όταν τα τμήματα επιγόντων περιστατικών και στην Κοζάνη και στην Πυροπέδη τηλεφώνονται εκ περιτροπής από αγροτικούς γιατρούς και γιατρούς των κέντρων υγείας και διαρκώς έχουν μια αναπαραγωγή του ίδιου προβλήματος, ανακύκλωση του ίδιου προβλήματος. Και δεν είναι μόνο σε εμάς, όλη η ελληνική περιφέρεια είναι έτσι. Και η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης προβλέπει, προσέξτε, το μισό ποσοστό του Ταμείου Ανάκαμψης από αυτό που προέβλεψε ένας όχι αριστερός πολιτικός προοδευτικός, ο Μάριο Τράγκη, ο τραπεζίτης στην Ιταλία. Σε μια χώρα μάλιστα που έχει από την Ιταλία, αφού είπα την Ιταλία, υπερδιπλάσια ιδιωτική δαπάνη στην υγεία. Αντί εμείς να έχουμε λοιπόν διπλάσια δέσμευση πόρων από την Ιταλία, έχουμε αυτή διπλάσια δέσμευση. Αυτοί πήραν μάθημα την πανδημία, εμείς κανένα. Εμείς
εμείς κανένα. Όχι εμείς, ο Μητσοτάκης. Σε τι κατάσταση παραδίδει την οικονομία. Τον προκάνει ο Λίπης Ανδρουλάκης να γίνει την ΠΕΕ, όχι μεταξύ των δύο, μεταξύ των πέντε που κυβόταν αρχηγό. Εμάς δεν μας διακρίνει το ήθος που προσπάθησαν να πουλήσουν οι δυο τους που προκαλούσε ένα στον άλλο Τσίπρας και Μητσοτάκης. Με μοναδικό θέμα, απολογισμό στην οικονομία. Τι παραδίδει η κυβέρνηση. Έγινε ο Αλέξης Παπαδόπουλος μια παρέμβαση πριν τις εκλογές, ενταφιάστηκε επικοινωνιακά από παντού. Σοβαρά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας επικοινωνιακός ολοκληρωτισμός με τον οποίο προσπαθεί ο Μητσοτάκης να μας πει πως όλα είναι καλά, καθόλου καλά. Δεν είναι εδώ να κινδυνολογήσουμε και να στροφολογήσουμε. Εμείς είμαστε μια δύναμη ευθύνης, σηκώσαμε βάρος με τεράστιο πολιτικό κόστος, κληρονομώντας ένα βάρος που η Νέα Δημοκρατία του Καραμανή άφησε στη χώρα, το ξέρετε καλά. Το πληρώσαμε και μάλιστα με απίστευτο υψηλό επιτόκιο του πολιτικού κόστος. Αλλά πήραμε τα πάντα. Σε τι κατάσταση άλλη παραδίδει. Ναι, σε ένα ζητήματο στον τομέα της ενέργειας που έχει παραδώσει τον ηλεκτρικό χώρο σε πέντε οικογένειες. Τι σημαίνει πουθενά στην Ευρώπη, αυτό παίρνει νωρίτερα λουκά πουθενά. Αυτή η συνεργειακή δημοκρατία για την οποία εμείς μιλάμε και είναι, αν θέλετε, μαζί με το ΕΣΥ, δύο εμβληματικές μας προτάσεις που χαρακτηρίζουν το πρόγραμμά μας. Αυτό που γίνεται στην Ελλάδα δεν συμβαίνει πουθενά στην Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι ούτε κομμουνιστική του σελσυγή. Μας εγκάλεσε πριν λίγες μέρες, λίγο μετά τις εκλογές, γιατί προωθούμε ολιγοπόλιο πέντε οικογενειών και ζήτησε να βάλουμε περισσότερη δημοκρατία στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτά που λέμε εμείς δηλαδή εδώ και 4-3 χρόνια, 4. Και είναι η σημαία που μας δώσουν λίγο ανδρουλάκι. Αυτά. Αυτά είναι η Ευρώπη. Αυτή την κυβέρνηση λοιπόν κατάφερε ο κύριος Τσίπρας από την χάρη να διαμορφώσει μια εναλλακτική σοβαρή πρόταση. Κατάφερε το 40-20. Σας είπα και νωρίτερα, μην κουράζει να ερμηνεύσει το 40 και το 20. Το ένα ερμηνεύει το άλλο. Σκεφτείτε με ποιο σκηνικό πήγαινε στις προηγούμενες εκλογές. Ένα σκηνικό στο οποίο καλούνταν κατά κανόνα στα κανάλια οι δυο τους για να διαμορφώνεται ένα σκηνικό πόλωσης, οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, τις οποίες επί χρόνια κατήγγειλε και βγάζει μαζί τους ο ΣΥΡΙΖΑ να τους δίνουν στο 31-32-36-37, εμάς μονοψήφιους στο τελευταίο δίμηνο, και όταν μας καλούσαν τα κανάλια, κουνώντας το δράχυλο παρουσιαστές σε κρατικά και ιδιωτικά μέσα, μας λέγανε εσείς με ποιον θα πάτε με τον έντονο υπουργό. Υπήρχε άλλο ρόλο του Πασόκ. Και να ξέρετε την είχαν οι δημοσιογράφοι με τα δύο κόμματα και εμείς έπρεπε να απαντάμε με ποιον θα πάμε. Σε αυτό το περιβάλλον φέραμε αυτό το αποτέλεσμα και σε αυτό το περιβάλλον έχοντας άπλητο χώρο και χρόνο και γαλαντόμενη αντιμετώπιση της εταιρείας δημοσκοπήσεων, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε το ακατόρθωτο. Να πετύχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης αυτό το ποσοστό που πέτυχε και να εμφανίζεται σήμερα σαν προεξοφλημένο το αποτέλεσμα σε ό,τι αφορά την διακυβέρνηση. Εμείς δεν το είμαστε φίλες και φίλοι. Γιατί αυτή η αναμέτρηση, όπως θα σας πω και στο τέλος, γιατί τη θυμήθηκα έντονα και δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καλύτερος τρόπος να κλείνουμε τις ομιλίες, θυμίζει έντονα 77. Και τότε, επειδή έχουμε πολλά ιστορικά στελέχη εδώ του Πασόκ, και τότε η νίκη του Καραμανή μετά τον συγκυριακό βέβαια θρίαμβο του 74, που ήταν μια συγκυριακή μεγάλη νίκη του 74, ήταν προεξοφλημένη η νίκη του 77 και υπήρχε ένας μεγάλος αγώνας για το τι θα γίνει στην αντιπολίτευση. Και ζητούμενο έχουμε τώρα. Αυτό είναι το διακύβημα των υπουργών. Καλός ή κακός, σε ένα μεγάλο βαθμό η διακυβέρνηση κρίθηκε. Δεύτερο ζήτημα είναι ποιος θα είναι αντιπολίτευση, όπως προσπαθεί να πει ο κ. Μητσοτάκης. Όχι βέβαια. Η ποιότητα της αντιπολίτευσης, ο τρόπος με τον οποίο ελέγχει την εξουσία, είναι θεμελιώδης αξία για την λειτουργία της δημοκρατίας. Γιατί όταν δεν υπάρχει σοβαρός έλεγχος, τότε δεν έχουμε σταθερότητα που λέει ο Μητσοτάκης σκέτη, έχουμε σταθερότητα της αυθαιρεσίας. Δεύτερο, όταν δεν έχεις αντιπολίτευση η οποία μπορεί να χτίσει εναλλακτική πρόταση, να είναι μια
διαρκώς εναλλακτική πρόταση, τότε έχεις μια σταθερότητα της μονοκρατορίας, δεν έχεις δημοκρατική σταθερότητα. Η χώρα χρειάζεται σοβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Αυτή την εντολή έχουμε και αυτό κάνουμε ήδη από τις 21 μέχρι τις 25 Ιουνίου και αυτό θα κάνουμε και από τις 26 Ιουνίου και μετά. Και ακούστε να δείτε, φίλες και φίλοι, θα σας πω μερικά παραδείγματα για να δείτε ότι δεν είναι καμία άσκηση γυμναστικής η στιβαρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Είναι μια υπόθεση που εκτός από τον επιβεβλημένο σταγματικά έλεγχο μπορεί να φέρει και αποτελέσματα. Σπώ λοιπόν μερικά υποδείγματα αντιπολίτευσης που πρόκειται να ασκήσουμε την επομένη των εκλογών. Ξεκινάω από κάτι γενικά και να έρθω σε κάποια τοπικά. Ζήτημα πρώτο. Άμυνα. Στην άμυνα δεν δεχόμαστε υποδείξεις από κανέναν. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε αντιπολίτευση στα αμυντικά ζητήματα της χώρας του στυλ του Αιγαίου ανήκει στα ψάρια του και οι θάλασσες δεν έχουν σύνορα. Γιατί ακούγαμε πολλά τέτοια από την εξωματική αντιπολίτευση. Εμείς ξέρουμε καλά τον Ανδρέα Παπανδρέου ότι η χώρα πρέπει να στέκεται στα πόδια της αμυντικά. Γι' αυτό και ψηφίζουμε από το 75 σταθερά τις αμυντικές δαπάνες. Δεν αρκούμαστε αυτό, δεν δεχόμαστε όμως το ρόλο του πελάτη. Εμείς απαιτούμε να αναπτυχθεί η ελληνική βιομηχανία στο πλαίσιο των εξοπλισμών. Απαιτούμε να μπει ζήτημα σοβαρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάληψη μέρους των δαπανών από την Ευρώπη, γιατί οι ελληνικές δαπάνες δεν είναι μόνο για μας, είναι και για τον κάτοικο του Λουξεμβούργου και του Βελγίου. Και το άφησα τελευταίο γιατί είναι μια πρωτοβουλία που ήδη έχει εξελιχθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από τον Νίκο Ανδρουλάκη, ως απλό ευρωβουλευτή τότε. Το ιστορικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου για να γίνει εμπάργο όπως στην Τουρκία. Προφανώς δεν είμαστε λάτρες των εξοπλισμών και των απίστευτων δαπανών και μια κούρσα εξοπλισμών. Για να σταματήσει αυτό πρέπει να κάνουμε εμπάργο όπλων στην Τουρκία. Μόνο εμείς το λέμε και ξέρετε κάτι. Έχουν ενοχληθεί αδερφά μας κόμματα στην Ευρώπη από χώρες που παράγουν οπλικά συστήματα. Δεν κάνουμε πίσω. Το ΠΑΣΟΚ ήταν και είναι και θα είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα ένα κόμμα πατριωτικό όπως μας δίδαξε ο μεγάλος ηγέτης μας ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και το πατριωτισμό την εννοούμε εξολοχλήρωση. Δεύτερος τομέας, στον οποίο θέλω να φερθώ. Βοήθησε ο Λουκάς για να είμαι πολύ σύντομος. Είπε για τα φορολογιά και λοιπά, ξέρετε, γιατί μας κίνει όπως θέλει, δεν θέλω να προσθέσω κάτι και σας κουράζω. Ξέρετε γιατί μας χτυπούν τόσο πολύ για τα μερίσματα και τις ζωικές παροχές. Σαν πως αφορούν και να είναι εδώ πέρα, εγώ μπήκα, ζήτησα από την ΑΔΕ, ξέρετε, επίσημα τα στοιχεία ως πολίτης, για τα μερίσματα. Ένας πολίτης στο νομό Κουζάνης μόνο έχει 50.000 μέρισμα. Ούτε αυτό δεν αφορά η πρόταση. Δεν φορολογεί που δεν κάνει αυτό πλέον. Κάνε 2-3.000 στο Λεκανοπέδιο και στη Θεσσαλονίκη ενδεχομένω είναι αυτοί που θα φορολογηθούν λίγο παραπάνω και στη σηκώσει ολόκληρο τέτοιο να τρομοκρατήσουν τον κόσμο και εμεί είμαστε φοροπίστε. Ξέρετε τι κάνει εδώ μέσα που δεν του φτάνουν τα 800 χιλιάρια για να μεταβιβάσει με γονική παροχή την περιουσία στα παιδιά του, δεν ξέρω κανένα. Ξέρω αν δείτε αρκετές χιλιάδες στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και κάποιους που έχουν τα κέρδη του στο εξωτερικό, που ευνοήθηκαν προκλητικά από την αύξηση του αφορολόγητου, και ξέρει γιατί μας χτυπάει, γιατί εμείς με αυτές τις δύο παρεμβάσεις, που δεν αφορούν το 99,9% του ελληνικού λαού και που δεν είναι τη μεσαία τάξη, χρηματοδοτούμε το πρόγραμμά μας με τρεις σοβαρές παρεμβάσεις συντάξεις. Άμεση κατάργηση προσωπικής διαφοράς, νέο ΕΚΑΣ για χαμηλούς συνταξιούχους, τέλος της συντάξης ντροπής με τη χειρία. Αυτή λοιπόν είναι η αντιπολίτευση που θα κάνουμε εμείς, φίλες και φίλοι, στα ζητήματα των συνταξιούχων, όπως η πολιτική που θα κάνουμε τη νέα γενιά, εκτός από το πρόγραμμά μας συνολικά στο οποίο ήταν αφορά νωρίτερα. Να σου πω ένα κομβικό κεντρικό σημείο.
πέρα από τα ψέματα στο οποίο αναφέρει και ο γραμματέας και ο Λουκάς, νομίζω και κάποιος άλλος σύντροφος από τον Ξοδέλη, λοιπόν, τι λένε για τους μισθούς, τι τάζουν και τι γράμμα στο μισοπρόθεσμο, πέρα από αυτό. Βγαίνει και λέει ο Μητσοτάκης, ενώ δήλωσε στην Ευρώπη ότι θα ανεβάσει τους μισθούς 13%, βγαίνει και μιλάει για 25% στο βάθος της νέας τετραετίας. Ψέφεται. Η βασική διαφορά μας η δικιά μας, προσέξτε, είναι τούτη εδώ που θα σας πω. Εμείς βάζουμε ως πρώτη προτεραιότητα να επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις με πρώτο ζητούμενο να ξεπαγώσουμε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων σταδιακά οι τριετίες. Γιατί όσο μένουν παγωμένες οι τριετίες που πάγωσαν το φθινόπωρο του 12, τόσο είναι εμπλουτισμένοι όλοι οι νέοι άνθρωποι στα 500 και 600 ευρώ και δεν μπορούν να ξεκινήσουν να κάνουν τη ζωή τους. Θεσμική είναι η λύση που δίνουμε από τη δικιά μας μεριά. Δεν τάζουμε δεξιά και αριστερά. Να κάτσει η εργοδοσία με τους εργαζομένους όπως είναι σε όλο τον πολιτισμένο κόσμο, λοιπόν, και να ισχύσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις του 85% και 90% των συμβάσεων εργασίας. Εμείς αυτό το στόχο βάζουμε για να φύγουμε από το καθεστώς γαλέρας και από τον εκλογισμό όλων των νέων ανθρώπων με τα 500 άρικα που δουλεύουν σήμερα. Με παγωμένες τριετίες. Όπως αν μιλάμε για το ΕΣΥ, μιλάμε ξεκάθαρα, θεραλέα, δεν το κρύβουμε, ότι χρειάζεται άλλη προσέγγιση από τις εμβαλωματικές λύσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία που προτίμησαν να γεμίσουν επικουρικούς στο ΣΥΡΙΖΑ και μπλοκάρει η Νέα Δημοκρατία τα νοσοκομεία. Μα πρέπει να δει σοβαρά το μισθολόγιο νοσηλευτών και νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού, διότι και οι νοσηλευτές πλέον στην Ευρώπη έχουν διπλάσει, τριπλάσει και τετραπλάσει αμοιβές αυτές που είναι στην Ελλάδα. Δεν γίνεται να ζητάς να είσαι εσύ χωρίς σοβαρή χρηματοδότηση. Αυτά λοιπόν σας λέω φίλες και φίλοι, είναι συγκεκριμένα υποδείγματα αντιπολίτευσης, με τα οποία όπως αντιλαμβάνεστε δεν χρειάζεται να κουραστώ για να σας πείσω, θα προκαλέσουν εξελίξεις και σε κάποιες περιπτώσεις θα δοθούν και λύσεις. Και έρχομαι σε δύο υποδείγματα αντιπολίτευσης που αφορούν την περιοχή μας. Το ένα ήδη αναφέρθηκε από τον Κάκη, είναι τα 2.000 βατ. Προσέξτε, στα 2.000 βατ έχουμε την έντονη παρατήρηση της Ευρώπης, στην οποία αναφέρθηκα και εγώ και ο Βουκάς νωρίτερα, για τα 2.000 βατ, για τις ολιγοπωλιακές καταστάσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα στον χώρο των ΝΑΤΟ. Ξέρετε τι σημαίνει, όχι 40 που είναι ο στόχος μας, ο δικός μου στόχος είναι 40, υπόθετη. Ξέρετε τι σημαίνει τώρα, αυτή τη στιγμή στα ορυχεία μας παίρνουν 60.000 στρέμματα για να γίνει ένα γιγαντιαίο πάρκο 2.000 βατ, 2.000 μεγαβάτ και τα λεφτά θα πηγαίνουν στη γερμανική αρβαία και στη ΔΕΗ. Λοιπόν, χωρίς να πληρώνουν τίποτα, δηλαδή θεοδάρι και σοντόπουλος, χωρίς να πληρώνουν τίποτα. Ούτε γεωπρόσωπο, τίποτα. Και οι θεοδάριες κάποτε κάτι πλήρων, δεν πληρώνουν τίποτα. Τίποτα. Και στον τόπο δεν θα κάνει εντελώς τίποτα. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι αυτό πρέπει να έχει συμμετοχή. Το 20% να πετύχουμε σε αυτό που λέμε και έχουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο μαζί μας, ξέρει τι σημαίνει ισοδυναμή, να μην σας κουράζουμε να είναι σε θερμικές, ισοδυναμή με μια μονάδα θερμική 100 ΜΒ. Ξέρετε πώς το ρεύμα βγάζει μια τέτοια μονάδα, όσο καταναλώνει όλη η Δυτική Μακεδονία μαζί. Αυτό. Θα μπορούσαμε να είμαστε ήδη ένα πρότυπο ενεργειακά αυτόνομης περιφέρειας μόνο με τη συμμετοχή μας εκεί. Και τι λέμε εμείς. Αυτή η παραγωγή να πάει για τους Δήμους, γιατί είναι στα πρόθυρα χρεοκοπίας ιδεία σε όλη τη χώρα, και να δώσουμε δρόμο, να δείξουμε δρόμο, συγγνώμη, σε όλους τους Δήμους και τη ΔΕΙΑ, να απελευθερωθούν πόροι από τους Δήμους και την περιφέρειά μας, που δεν θα έχει δαπάνες ενεργειακές, για ηλεκτροφωτισμό κτηρίων και άλλες δαπάνες, να απελευθερωθούν πόροι για ανάπτυξη και κοινωνική πρόνοια. Δεύτερη ομάδα αφηρημένων είναι, πρέπει να είναι οι αγρότες μας, τρίτη η κοινωνικά ευάλωτη και στη συνέχεια επειδή θα μείνει μεγάλη ισχύ αφού έχει καλύψει αυτές τις ανάγκες που αναφερόμαστε εμείς με το πρόγραμμά μας της Ενεργειακής Δημοκρατίας,
Μπορεί να γίνει γιατί όχι. Μια πρότυπη προκήρυξη, πρότυπη και σε όλη την Ευρώπη, που να γίνουμε όλοι μέτοχοι από 5-100.000 παράδειγμα, μια εγγυημένη απόδοση 12-15% ετησίως για το κεφάλαιο που βάζουμε σε αυτή την επένδυση. Να υπάρχουν μικρά μετά από 4 χρόνια. Θα το παλεύουμε την πρώτη μέρα. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι υποδείγματα αντιπολίτευση, όπως είπα, στα οποία θα κλείσω αναφερόμενο στο αρνητικό της Βόρειας Ζώνης Πολυφύλου. Δεν θέλω να κάνω αναδρομή, γιατί έτυχε να έρθουν έτσι τα πράγματα να πάω στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το 2014, να το ανασύρουμε από τη Λίδη και σήμερα 8,5 χρόνια ακόμα να μην έχει ξεκινήσει. Υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα το οποίο θα το παλέψουμε και δεν νομίζω να το πετύχουμε. Ποιο είναι το σοβαρό ζήτημα? Η χρηματοδότησή του. Πέρα το ότι πρέπει να ξεκινήσει άμεσα, είναι η χρηματοδότησή του. Πρέπει να γίνει αυτό το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και όχι να επιβαρύνει το ΠΕΠ. Είναι έργο μεγάλου προϋπολογισμού. Θα μας φάει το 40% του ΠΕΠ εάν αντλήσει πόρος από εδώ. Πώς θα το πετύχουμε αυτό? Έχουμε το επιχείρημα. Ο τόπος μας έχει 15% αρδευόμενες εκτάσεις, όταν όλη η Ελλάδα είναι γύρω στο 34%. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην αναλάβει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τη χρηματοδότηση αυτού του έργου και να πάει στις πλάτες του ΠΕΠ, του Περιφερειακού Προγράμματος. Είναι και αυτό ένα υπόδειγμα αντιπολίτευσης, γιατί παρότι εδώ είχαμε δύο βουλευτές με έντονη αναφορά στα Σέρβια που ξαναδηλώνουν ότι αγαπάνε πολύ τα Σέρβια, εγώ δεν είδα καμία κίνηση. Τα επισημάναμε αυτά, αλλά κίνηση δεν είδαμε. Τα αφήνουμε όλο να τσουλάνε. Όπως τα αφήσαμε όλο και την απολυτοποίηση. Ο τόπος έχει χάσει το μισό του ΑΕΠ μέσα σε 8,5 χρόνια. Είχαμε 4 βουλευτές χωρίς φωνή μέχρι το 19 και άλλους 4 μέχρι σήμερα. Σε αυτό πρέπει να βάλουμε τέλος. Πρέπει να βάλουμε τέλος και δεν έχουμε να χάσουμε, έχουμε μόνο να κερδίσουμε και σαν περιοχή και σαν χώρα. Γιατί κάθε ψήφος στο ΠΑΣΟΚ εδώ ενισχύει την κεντρική μας προσπάθεια να είναι ισχυρό το ΠΑΣΟΚ και δίνει στη χώρα αυτό που χρειάζεται, ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Δεν θέλω να σας κουράσω, φίλες και φίλοι, γιατί είπα αρκετά. Θέλω να κλείσω με το ότι το μήνυμα που πρέπει να στείλουμε από εδώ πρέπει να είναι πολύ ισχυρό και ισχυρό. Γιατί αυτό που συμβαίνει στον τόπο μας δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Αυτό που συμβαίνει στα Σέρβια με το να φόβονται επί 3,5 μήνες από τον υπόλοιπο νομό να αντιμετωπίζουν τεράστιο πρόβλημα και να μην υπάρχει ούτε λέξη για μέτρα στήριξης, τους είχαμε προτείνει με την ομαριακή μας λόγη με τον Λουκιά, θα πέρασε όλο προτάσεις συγκεκριμένη. Θα μπορούσε να με μια μικρή κάρτα όλοι οι κάτοικοι, όλο το διάστημα ήταν η γέφυρα κλειστή, δεν μιλάει για τις μεταφορές της επαγγελματικές, θα μπορούσαν όλοι που κάνουν τον γύρο του Θριάμβου για να πάνε το ζάνι ανάποδα από το Βελβεντό και τα Σέρβια, θα μπορούσαν να απαλλάσσουν με μια απλή κάρτα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί η επιβάρηση ήταν τεράστια. Άμεσο μέτρο. Είχαν υποδείξει να γίνει τροπολογία πριν κλείσει η Βουλή για να μπει στο Ταμείο Αρρωγής η πρόβλεψη για στήριξη περιπτώσεων όπως η έκτακτη κατάσταση που δημιουργήθηκε εδώ στην περιοχή και δεν αξιοποιήθηκε καθόλου. Είχαν όμως δύο βουλευτές κυβερνητικούς που αναφέρονται στα Σέρβια και ορκίζονται στο όνομα των Σερβίων ζητώντας την ψήφο σας. Γιατί δεν κινήθηκε να κάνουν αυτό το πράγμα? Γιατί ακριβώς βγάζουν βουλευτές? Αντιπρόσωποι, είναι εδώ και Γιάννης, ξέρετε πώς μας κάνουν στο βήμα. Ως βουλευτή Κοζάνη σε κάνουν στο βήμα. Γιατί έτσι είναι η αντιπροσωπευτική δημοκρατία. Σε καλούμε την περιοχή σου γιατί αντιπροσωπεύεις, εκπροσωπείς πολίτες. Δεν αντιπροσωπείς τον εαυτό σου όταν ανεβαίνεις στο βήμα της Βουλής. Καλό λοιπόν να δηλώνουμε τοπικότητα και όλα τα υπόλοιπα, αλλά καλύτερο είναι να αγωνιζόμαστε για αυτόν τον τόπο. Το μήνυμα που λοιπόν πρέπει να πάει, φίλες και φίλοι, πρέπει να είναι πολύ ήχηρο. Αυτό που παθαίνουν οι εμπορευματικές μας μεταφορές εδώ πέρα, από την παραγωγή του Βελβεντού μέχρι τα ορυχεία μας που έχουν τεράστιο ζήτημα και πρόβλημα από το προσήλιο και την
Λάκουμε τον Πεχιάλκη μου προεδρικά, τον γνωρίζω, το έχω ψηφίσει πολλές φορές. Λοιπόν, σε αυτό το χάρι λοιπόν πρέπει να μπει ένα τέλος και αυτή η Αθέντη είναι η κεντρική μας δέσμευση, φίλες και φίλοι. Η ψήφος μας την Κυριακή είναι για τον τόπο μας ιστορική σημασία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο και πρέπει να αντιδράσουμε. Δεν μπορεί να βλέπουμε απαθείς τα πράγματα να εξελίσσονται. Δεν μπορεί να δεχτούμε ως τετελεσμένο ότι τέλος η ΜΕΔΕ, τέλος η ΛΑΡΚΟ, τέλος η λειτουργία, τέλος το ένα, τέλος το άλλο. Όλοι οι γη μας γεννιέφτουν τον Βουδεγάκη, Γερμανούς και ΔΕΗ και εμείς θα κάνουμε να πάρουμε όλο το ματιόπας για να φύγουμε. Σε αυτό το κατήγορο πρέπει να βάλουμε ένα τέλος και έχουμε έναν επιπλέον λόγο για να συμμετέχουμε στη μεγάλη προσπάθεια για την ανόρθωση της μεγάλης δημοκρατικής παράδειξης που γίνεται με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Με πολύ λοιπόν συνείδηση, με πολύ ορμή, με πολύ κέφι, με πολύ πίστη σε αυτό, πρέπει να μπούμε στον αγώνα μέχρι την Κυριακή. Κρατάμε τις τύχες του τόπου στα χέρια μας, μαζί με όλους τους Έλληνες κρατάμε την παράταξη στα χέρια μας, κρατάμε τις τύχες της νέας γενιάς στα χέρια μας, πιστεύουμε στην υπηρετή των ιδεών μας, γιατί να σας πω πριν πω την ευθεία κουβέντα κάτι. Αυτό που είπα και εγώ νωρίτερα ότι καλούμαστε να δείξουμε ότι είναι μια αξιόπιστη αντιπολίτευση. Εάν δεν μας είχαν φερθεί τόσο εχθρικά τα μέσα, θα το καταλάβει ήδη ο ελληνικός λαός και θα μιλούσαμε με άλλους όρους. Εμείς που γνωρίζουμε στη λεπτομέρεια το πρόγραμμα, ξέρουμε πολύ καλά πως ήδη έχουμε εναλλακτική πρόταση. Ήδη έχουμε εναλλακτική πρόταση. Και αξίζει εδώ μια μικρή μόνο αναφορά, γιατί είναι ένα το αγροτικό στοιχείο, στο ζήτημα της αγροτιάς. Δεν είναι δυνατόν να μένει από ίδιους αγρότες, να δαπανά ένα στρέμμα από 60 μέχρι 200 και 300 ευρώ ανάλογα την καλλιέργεια και όταν παθαίνει ζημιά, επειδή έχουμε μείνει με έναν αναχρονιστικό κανονισμό ΕΛΓΑ, να παίρνει ελάχιστο ως αποζημίωση. Δεν είναι δυνατόν σε κατάσταση αποσύνθεσης όλοι οι οργανισμοί ΕΛΓΑ, ο ΠΚΕΠΕ, ΕΛΓΟ, Δήμητρο, όλοι οι οργανισμοί σε αποσύνθεση και να μιλάμε για πρωτογενή τομέα. Δεν το θέλουμε τον πρωτογενή τομέα. Εμείς μιλάμε για πρωτογενή τομέα όπως μιλάει πάντα το ΠΑΣΟΚ και έχουμε κάνει και μία πολύ σοβαρή πρόταση ότι πρέπει να συνδεθεί και με τον τουρισμό έτσι ώστε η Ήπεθρος να συμμετέχει στην υπεραξία που παίρνει η χώρα από τον τουρισμό προωθώντας με μια σειρά μέτρα την αγροτική παραγωγή να τη βάζει μέσα στα ξενοδοχεία μας, στα καταλήμματα, σε όλη την εστίαση και πάει λέγοντας. Μιλάμε στο οικονομικό μας πρόγραμμα και έχουμε έτοιμη την πρόταση νόμου να μην πάει ούτε μία σπιθανή γης σε φαντ. Ό,τι μέσω αγροτικής κυπηρέως έχει δοθεί σε φαντ από αγροτική γη πρέπει να δίνεται με δικαίωμα προτίμηση στο δημόσιο, στο ΝΟΤΑ ή σε το ΕΡΒΙ, σε συνεταιρισμό ή σε ομάδα παραγωγό. Με ανάλογους τρόπους που δίνονται κοψοχρονιά σε φαντ. Η αγροτιά ειδικά, γιατί η αγροτιά είναι ό,τι σημαντικότερο μετά το 40% που είναι εδώ η εξόριξη στην περιοχή που συμβάλλει στο εισόδημα της περιοχής. Πρέπει να καταλάβει και πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ σοβαρό που είμαστε σαν δεύτερο κόμμα πανελλαδικά στις αγροτικές περιοχές. Ήμασταν ήδη δεύτερο κόμμα στις εκλογές που πέρασαν. Πρέπει ακόμα μεγαλύτερη δύναμη να μας δώσει, γιατί το ΠΑΣΟΚ ήταν ήδη και θα είναι το κόμμα της αγροτιάς και μάλιστα μιλάει με δύναμη για να κάνει και το επόμενο βήμα, αυτό για το οποίο σας μίλησα. Έτσι λοιπόν φίλες και φίλοι, με αυτές τις τρεις προγραμματικές όπως σας είπα, είμαστε ήδη εναλλακτική πρόταση και θα το καταλάβει ο ελληνικός λαός πολύ καλύτερα από την επομένη των εκλογών. Με πίστη λοιπόν και αισιοδοξία πάμε σε αυτές τις εκλογές που όπως σας είπα και που σχέθηκε έτσι να κλείσω θυμίζουν έντονα τις εκλογές του 1977. Ξέρετε τότε με τι σύστημα πήγαμε στις εκλογές και τις κερδίσαμε, είμαστε οι μεγάλοι νικητές εκείνων των εκλογών. Άλλος είχε ο Πρωθυπουργός, αλλά εμείς είμαστε οι ηθικοί και πολιτικοί νικητές.
Είπαμε στους Έλληνες πολίτες και ξαναλέμε και σήμερα, δώστε ψήφο στο ΠΑΣΟΚ, δώστε ψήφο στο κόμμα της ελπίδας, ψήφο στο μέλλον της πατρίδας. Αυτό σημαίνει ψήφο στο ΠΑΣΟΚ. Και για τον κόμμα μας σημαίνει κάτι ακόμα παραπάνω. Στείλτε μήνυμα στην Αθήνα με ένα περιεχόμενο. Απαιτούμε σεβασμό, κύριοι των Αθηνών, σε αυτόν τον τόπο. Τουλάχιστον ισοδύναμο με την προσφορά αυτού του τόπου στην πατρίδα. Να είστε καλά, πάμε δυνατά στον αγώνα και με τιμή και με μεγάλο ευχαριστώ για σήμερα. Και στο Βελβεντό.